εφιαλτικές διαστάσεις παίρνει πλέον η ενέργεια, η οποία τον Ιανουάριο του 2013 σκαρφάλωσε το 27,2%, 6 μονάδες περισσότερο από τον αντίστοιχο μήνα του 2012, ποσοστό που μεταφράζεται σε 281.000 χαμένες θέσεις εργασίας, ενώ μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2012, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 95.709 άτομα. Αυτό ήταν επόμενο. Μετά από αυτό που πάθαμε, υπάρχει πρόβλημα σοβαρό για την κυβέρνηση. Και τώρα λένε ότι θα γίνουν ορισμένες προσλήψεις. Ναι, τα ακούσατε στην τηλεόραση. Τι άλλο να πω. Στους νέους η ανεργία φτάνει περίπου στο ποσοστό 60%, 6 στους 10 δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Για ποιους είναι χειρότερα, για τους νέους ή για τους μεγαλύτερους? Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ένα, το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει ημερομίσια, για αυτούς υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη άνθρωποι, θα πρέπει να συμπληρώσουν και τα συντάξιμα, οπότε χρειάζεται εργασία για αυτούς. Πρώτα για μένα, πρώτα αυτοί οι μεγάλοι, για να λυθεί το πρόβλημά τους. Πάντως είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα ανέβει περισσότερο, θεωρείτε? Ασφαλώς. Από ό,τι βλέπω, από ό,τι ακούω από την τηλεόραση, ανεβαίνει. Σε καθημερινή βάση. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δύσκολα χρόνια. Θα ανεβαίνει. Συνέχεια θα ανεβαίνει. Πού είναι η δουλειά? Όλα έχουν κλείσει. Όλα σταματήσαν. Μας δίνουν μια σύνταξη του ΟΓΑ και εκείνη, πού να την κουλήσω πρώτα? 345 ευρώ. Πού να τα κουλήσω? Δυσκολεύομαι πολύ. Πάρα πολύ. Παράλληλα λένε για τους νέους ότι πάνω από τους μισούς δεν μπορούν να βρουν δουλειά λόγω της ενεργείας. Δεν μπορούν. Πού είναι? Να, τον έναν ζητάει δανεικά, τον άλλον δανεικά. Δεν υπάρχει. Είναι πιο δύσκολα για τους νέους? Δύσκολο είναι, φυσικά είναι. Θέλει να παντρευτεί, να κάνει το παιδί, δεν μπορεί. Αφού δεν έχει δουλειά, δεν μπορεί. Εμείς κάνουμε όλα έτσι. Όλοι άνεργοι. Άνεργοι όλοι. Ποσοστό θεωρείτε ότι θα ανέβει παραπάνω τους επόμενους? Θα ανέβει. Θα ανέβει κι άλλο. Δεν μπορεί. Πού είναι? Δεν υπάρχει. Φοκλούν όλα. Βλέπεις εδώ σκαβάλα πόσα μαγαζιά είναι κλειστά. Δεν έχει δουλειά. Νέκρα. Βλέπεις αγορά σήμερα, νέκρα. Δεν θα σχολιάζεται. Τι να σχολιάσεις? Για πείτε μου. Δεν σχολιάζεις τα πράγματα. Η ανεργία στους νέους σε σχέση με τα νούμερα που βγαίνει είναι πάνω από τους 6 στους 10 που είναι άνεργοι. Είναι πιο δύσκολο για τους νέους να βρουν δουλειά? Σαφώς και είναι πιο δύσκολο, γιατί δεν υπάρχει δουλειά. Φαίνεται ξεκάθαρα και από τα νούμερα. Λοιπόν, αναγκάζονται τα παιδιά και φεύγουν. Παρά το γεγονός ότι έχουν πολύ υψηλότερα επίπεδα σε ό,τι αφορά τις γνώσεις τους, αναγκάζονται να μεταναστεύσουν. Ζούμε γεγονότα της δεκαετίας του 60 και ακόμα χειρότερα. Γιατί αν τότε φεύγανε, όπως δείχνουν τουλάχιστον τα πράγματα και οι εμπειρίες μας λένε, ανεδίκευτοι που τότε δεν φεύγανε, τώρα φεύγουν πλέον πρόσωπα και παιδιά με κάποιες πολύ σημαντικές γνώσεις. Θα ανέβουν τα ποσοστά παραπάνω? Ανεργίας εννοείται, σαφώς. Εγώ αυτό περίμενα τουλάχιστον. Mm-hmm. Δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα. Η ανεργία υπάρχει πάρα πολύ. Η νεολαία φεύγει από τη Ξάνθη, στη Ξενιθιά. Κλείνουν μαγαζιά, ερείπια τα πάντα. Είναι πολλοί αυτοί που φεύγουν στο εξωτερικό? Πάρα πολλοί. Τώρα και εμένα τα παιδιά μου και ο άντρας μου λείπουν στο εξωτερικό. Και ο άλλος ο γιος μου και αυτός φεύγει στην Ολλανδία. Δηλαδή δεν υπάρχει εδώ τίποτα. Θα ανέβουν, θεωρείτε, τα ποσοστά παραπάνω της ανεργίας? Θα ανεβούν. Έτσι όπως πάμε, βουλιάζουμε. Μάλιστα, η ΓΕΣΕ προειδοποιεί για τις επιπτώσεις της διωγγούμενης ανεργίας σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και στα οικονομικά των ασφαλιστικών ταμείων. Εκτιμά δε πως η πραγματική ανεργία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη, αφού μεταξύ άλλων δεν συνυπολογίζονται όσοι εργάζονται χωρίς να λαμβάνουν τα δεδουλευμένα και όσοι βρίσκονται σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας.